25ο λεπτό τη συνάντησή είμαστε και ο Δημήτρης Σαλμπικίδης που κέρδισε το φάουλ ετοιμάζεται για να το εκτελέσει. Σαλμπικίδης που εκτελεί τώρα χαμηλά, η μπάλα περνάει από όλους. Έχω την εντύπωση ότι χτύπησε στο δοκάρι και μετά κατέληξε out. Εδώ και πάλι η φάση με την εκτέλεση του φάουλ από τον Σαλμπικίδη. Δείτε η μπάλα πράγματι στην εξωτερική πλευρά του δοκαριού. Η βαθιά παλιά τώρα για τον Σερνά, ο οποίος προσπαθεί να γυρίσει αμέσως στην πορεία της μπάλας επικίνδυνα. Ο Φερνάντες θα σώσει σε αυτό το σούτ από τον Ματουζάλεμ. Η πρώτη επικίνδυνη στιγμή για την περιοχή, για την εστία του Φερνάντες. Βλέπετε ξανά πόσο γρήγορα αναπτύχθηκαν οι παίκτες της Σακτάρ. Το γύρισμα εκεί όπου κινήθηκε ο Ματουζάλεμ. Μπαλάφας που δίνει για τον Ακιέλ. Αυτός δεν θα μπορέσει να περάσει για τον Μίετσελ και η προσπάθεια για τους Ουκρανούς. Υπάρχει μεγάλο κενό και νέα εντυπωσιακή επέμβαση από τον Φερνάντες σε κόρνερ στο σούτ που πραγματοποίησε ο Ελάνο. Ελάνο άλλαξε με τον Πραντάο και έτσι αν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, ο Σαγοράκης έδωσε για τον Σαλμπικίδη και αυτό το άνοιγμα αμέσως για τον Μίετσελ, ο οποίος έχει κοντά του τον Λεβαντόφσκι και τον Σεϊχάν. Μίετσελ στην ατομική προσπάθεια, οι κόντρες και η μπάλα θα καταλήξει στα χέρια του Σούτκοφ. Τίμος Τσουκ, Σερνά, σέντρα εκεί όπου ο Ντέζε δεν μπορεί, το γυριστό σουτ από τον Μάριτσα, out. Τίμος Τσουκ, Σερνά, κερδίσει ο Μίετσελ και ο Πάουκ μπορεί να φύγει στην αντεπίθεση, τώρα είναι 3 με 3. Είναι καλή ευκαιρία για τον Πάουκ, έμεινε βέβαια ο Σαγοράκης, αλλά ο Μίετσελ πηγαίνει μόνος του για να δούμε τι θέλει να κάνει. Περνάει από όλους, κολλάει μπάλα, δεν μπορεί να κάνει το σουτ και χάνει τη μεγάλη ευκαιρία. Έχω την εντύπωση ότι λάθος επέλεξε να τα κάνει όλα μόνος του. Από την άλλη πλευρά του γηπέδου τώρα ο Σερνά για τον Ματουζάλεμ. Τος έδωσε για τον Ράτ, τον Μπραντάο. Ξανά ο Ράτ, τη σέντρα. Εκεί όπου καθυστερεί να βγει ο Φερνάντες και ευτυχώς για αυτόν δεν μπορεί να πιάσει το σούτ ο Σερνά. Ματουζάλεμ που απέφυγε τον Ζαγοράκη και έκανε το δυνατό σούτ, πάει να χάσει την μπάλα μέσα από τα χέρια του, αλλά τελικά την κρατάει ο Φερνάντες. Ξανά ο Τίμος Τσουκ, θα δοκιμάσει το σούτ μακριά από την εστία του Φερνάντες, out. Πάλι εκτελέστηκε και παλιά από τον Λεβαντόφσκι πάνω από τα δοκάρια, out. Η σέντρα του Σεϊχάν για τον Μπραντάο, θα κόψει ο Ντέζε, αλλά έρχεται εκεί επικίνδυνα ο Ελάνο. Ο Σερνά. Παγκαχόουα. Προσπαθεί να περάσει για τον Μπραντάο, κοντά του ο Χασιώτης, γυρίζει ο Φερνάντες την τελευταία στιγμή, καθώς η μπάλα πήγαινε για τον Ματουζάλεμ. Ο Σερνά για τον Ντουλάι. Και η σέντρα από αυτόν. Ο Ελάνο που προσπαθεί να κατεβάσει, να γυρίσει, πέφτει και είναι η πέναλτι. Είναι η πέναλτι ο Κέλλη σε αυτό το μαρκάρισμα πάνω στον Ελάνο. Εδώ ξανά η φάση, το μαρκάρισμα από τον Μπαλάφα, ο Χασιώτης που πηγαίνει εκεί. Όχι, δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει περίπτωση πέναλτι εδώ. Ένας Βραζιλιάνος κέρδισε το πέναλτι, ο άλλος ετοιμάζεται για να το εκτελέσει. Και ο Γιώργος Κωστίκος με τον Μάρκο Μιχαηλίδη και τον Νίκο Μιχόπουλο εκτελεί στην άλλη γωνία από αυτή που έπεσε ο Φερνάντες. Η Σακτάρ ανοίγει το σκορ στο 67ο λεπτό, 1-0 με το εύστοχο χτύπημα απέναντι του Βραζιλιάνου του Μπραντάου. Ο Μπραντάου που βλέπετε εδώ σε επανάληψη ανέλαβε να εκτελέσει αυτό το πέναλτι που κέρδισε ο συμπατριώτης του. Το εκτέλεσε εύστοχα και η Σακτάρ προηγείται 1-0 του Πάου. Ο Ματουζάλεμ, Χασιώτης ο οποίος θα κάνει λάθος, θα πάρει ο Ακαθόουα, ο οποίος μπαίνει επικίνδυνα στην περιοχή, πάει να γυρίσει για τον Μπραντάο, έρχεται για να κάνει το δυνατό σουτ πάνω από τα δοκάρια ο Σερνά. Κωνσταντινίδης, ο οποίος καταφέρει να κρατήσει την μπάλα και να δώσει τώρα για τον Μίετσελ. Η κόντρα με τον Λεβαντόφσκι, η μπάλα που φτάνει στον Ηλιάδη, αλλά η επιλογή δεν είναι η καλύτερη, ένα κακό σουτ. Από την άλλη πλευρά τώρα ο Μπραντάο γυρίζει για τον Ελάνο, αυτός τρώνει στο Ματουζάλεμ επικίνδυνα η μπάλα στο δοκάρι, μεγάλη ευκαιρία για τους Ουκρανούς εδώ της Σαχτάρ να κάνουν το 2-0.
Είναι τώρα πέντε παίκτες του ΠΑΟΚ με πέντε παίκτες της Σαχτάρ για να δούμε τον Μίετσελ να δίνει από την άλλη πλευρά για τον Κωνσταντινίδη. Για να δούμε αυτό το 5 κόντρα σε 5 η μπάλα για τον Σικαμπάλα. Το σούτ από τον Μίετσελ θα μπλοκάρει ο Σούτκοφ. Καλή επιθετική προσπάθεια του ΠΑΟΚ, καλή αντεπίθεση για την ελληνική ομάδα, αλλά το σούτ του Μίετσελ δεν ήταν τόσο δυνατό και σε σημείο που να δημιουργήσει προβλήματα στο Σούτκοφ.